Βουλή, η οποία σταυρώνει χωρίς να σκέφτεται κονδύλια. Το σταύρωμα του κονδυλιού που αφορά στο μισό των λειτουργών των ΚΙΕ είναι κάκιστο μένα, αλλά σύνηθες φαινόμενο, λέγει η πρόεδρος του Συνδέσμου Καθηγητών Κρατικών Ινστιτούτων. Το τραγικό αυτή τη φορά είναι ότι προκύπτει σε μία από τις πιο οικονομικά απαιτητικά περιόδους και με ορίζοντα διμήνειας. Περάσαμε που γιορτές, σε μια περίοδο που ξέρουμε ότι τέλος της χρονιάς φορολογούμαστε, έχουμε να πληρώσουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι έχουμε να πληρώσουμε τους υπόλοιπους μήνες. Και σε μια περίοδο που τούτοι κύριοι Ιούλοι απολαύσαν και τον 13ο του μισθό. Η κατάσταση είναι πέρα για πέρα απελπιστική, υποστηρίζει η κυρία Κυπριανού, η οποία δήλωσε πως συνάδελφοι δεν μπορούν καν να μεταβούν σε σεμινάρια που επιβάλλεται να παρακολουθήσουν. Μια συνάδελφο που μου τηλεφώνησε και λέει μου, δεν θα πάω, γιατί δεν κρατώ λεφτά να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο μου, όσον και έχω λεφτά να βάλω να πάω δουλειά. Γιατί μιλούμε για κατάντια. Το πράγμα είναι κατάντια, είναι ντροπή. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι και γι' αυτό οι καθηγητές στα ΚΙΕ προχωρούν σε άμεση λήψη μέτρων. Στάση εργασία στο δεύτερο 45 λεπτό κάθε μαθήματος τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου. Αποχή από σεμινάρια, δεν θα παραδοθούν βαθμοί, δεν θα γίνουν συναντήσεις με γονείς. Θα παραδοθούν τα εκλογικά βιβλιάρια ή και οι ταυτότητες για μη συμμετοχή στις εκλογές. Προκειμένου πάντως να μην μείνουν απλήρωτοι μέχρι το Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου ήδη ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος. Έχω ζητήσει να υποβάλει τις επόμενες μέρες στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σχετικό σημείωμα για αποδέσμευση του κονδυλίου. Ο Υπουργός Παιδείας εκτίμησε ότι η αποκατάσταση του προβλήματος είναι θέμα ημέρων. Υποκράτηση για 7 ημέρες θα παραμείνουν οι 3.